καλή σας μέρα. Το όραμα και η αγάπη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε Λασόνα και Λάρισα όθησαν τους ανθρώπους να υλοποιήσουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Έτσι λοιπόν το 2016 η πρώτη ανάβαση σε Λασόνας έγινε πραγματικότητα και διοργανωτής του αγώνα ήταν το αθλητικό σωματείο ΛΑΜΚΕ, λέσχη αυτοκινήτων μοτοσυκλέτας Καλλιθέας και Λασόνας, ένα από τα 32 πανελλαδικά αναγνωρισμένα σωματεία μηχανοκίνητου αθλητισμού, και η τοπική κοινωνία της Ελασσόνας τον αγκάλιασε αμέσως κάνοντας κτήμα όλο αυτό τον αγώνα και το σύλλογο. Και δεν περιορίστηκαν όμως μόνο στην Ελασσόνα, αλλά σε όλη την επαρχία, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έτσι λοιπόν η 8η ανάβαση Ελασσόνας είναι και ο τελευταίος αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων και αυτός που θα κρίνει τους τίτλους και τα πρωταθλήματα φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια παρακολουθούν τον ανάβαση από το βουνό περίπου 5 με 9.000 θεατές. Φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τις 10.000 και μπορεί να είναι και 15.000. Και υπάρχει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κινητοποίηση σε ξενοδοχεία, δωμάτια, ξενώνες που έχουν πληρότητα 100% σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας και πιο κάτω και προς τη Λάρισα και τον Τύρναβο. Και επομένως οι προετοιμασίες αυτές που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θεωρούμε ότι η ανάβαση της Ελασσόνας είναι μια γιορτή για όλη την πόλη και για όλη τη Θεσσαλία. Ευχαριστώ. Η 8η ανάβαση Ελασσόνας αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για την περιοχή μας. Είναι τα δεκάδες αγωνιστικά αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται εκείνες τις ημέρες στην Ελασσόνα και στην ευρύτερη περιοχή που διαμορφώνουν συνθήκες γιορτής, διαμορφώνουν συνθήκες μεγάλης επισκεψιμότητας για την Ελασσόνα και θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, μια πρόκληση για την περιοχή μας και για το Δήμο μας να διαμορφώνουμε συνθήκες για να δεχόμαστε τόσο πολύ κόσμο όπως στην ανάβαση της Ελασσόνας. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα βρεθούν στην Ελασσόνα για να συμμετάσχουν στον αγώνα αλλά και να παρακολουθήσουν τον αγώνα, νομίζω ότι έχουν ήδη διαμορφώσει άποψη για τις συνθήκες του αγώνα αλλά και για το ευρύτερο πνεύμα. Η ομάδα της ΛΑΜΚΕ, του συλλόγου που υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τον αγώνα, έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό της και γι' αυτό όλη αυτή η γιορτή μεταφέρεται και σε όλους τους κατοίκους, σε όλα τα καταστήματα, στην αγορά, στις πλατείες, στους πεζοδρόμους και θεωρούμε ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν και πολλοί φίλοι μας από την ευρύτερη περιοχή να επισκεφτούν την Ελασσόνα και να παρακολουθήσουν τον αγώνα και μαζί με αυτά να δούνε και την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ, Περήφανος Δημήτρης, αντιπρόεδρος της ΛΑΜΚΕ. Η 8η ανάβαση Ελασσόνας θα δώσει εξετάσεις για πρώτη φορά φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο κύπελλο αναβάσεων Βορείου Ελλάδος, έδωσε τις εξετάσεις. Είναι ένα στίχημα για τη ΛΑΜΚΕ η επιτυχής έκβαση αυτού του αγώνα που φέτος είναι στο Πανελλήνιο. Η σημασία του Πανελλήνιου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αναμένονται τις συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον για την έκβαση του αγώνα θα είναι μεγάλο και όλη αυτή η κίνηση μεγαλώνει το μηχανοκίνητο αθλητισμό στην περιοχή μας, όχι μόνο στην Ελασσόνα και στη Λάρισα, αλλά σε όλη τη Θεσσαλία. Αυτό μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί και αυτό γίνεται επίσης με τη βοήθεια και της περιφέρειας και του Δήμου. Η βοήθεια πάντα των φορέων που προείστανται στην περιφέρειά μας και σαν Δήμος θα είναι πάντα προς το καλύτερο των αγώνων. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.